με ένα πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να λες σε συνέντευξη ότι εντάξει, μπορεί να έχω σχέση, αλλά φλερτάρω ακόμα. Και το βράδυ να κοιμάσαι στο σπίτι. Πες μου πώς το κάνεις, θα το κάνω κι εγώ. Εξήγησέ το μου, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν κοιμήθηκα και το βράδυ που το είπα. Γιατί δεν είναι ότι κάτι θα πεις. Είναι θα την πάρει και τηλέφωνο μια φίλη της. Θα την πάρει τηλέφωνο ένας φίλος της. Δηλαδή θα μαθευτεί κιόλας, κατάλαβε. Ναι, εγώ δεν μπορώ να κρυβόμαι εύκολα. Ναι. Οπότε τα λέω. Τα λες. Τα λέω. Σ' αρέσει όμως το φλερτ με την έννοια. Κοίταξε, το φλερτ δεν είναι κακό πράγμα. Πιο, δηλαδή, άμα δεις μια ωραία γυναίκα, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να της πεις την ωραία γυναίκα. Μπορεί να είναι συνεργάτης. Μπορεί να πας. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έτσι δεν είναι. Και εγώ και τα παιδιά συμφωνούν μαζί μου, καταλαβες. Πες ότι πας στην εφορία, ρε παιδί μου. Ναι. Καλή ώρα, π.χ. ή πας σε μια τράπεζα ή πας σε μια υπηρεσία. Και είναι ωραία υπάλληλος. Δεν πρέπει να της πεις, κυρία μου, εκεί και να μην είναι ωραία, θα της το πεις για να σου κάνει τη δουλειά καλά. Άμα είναι για καμιά. Για καμιά ρύθμιση, ειδικά. Κυρία Κλόντια Σίφερ. Τι κάνετε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά? Γενικά, ναι, μου αρέσει πολύ η οικογένεια. Θα ήθελα. Η οικογένειά σου είναι μεγάλη, έχεις πολλά αδέρφια? Δύο αδέρφια είμαστε, δύο. Και, αλλά είμαστε δεμένοι και μου αρέσει γενικά η έννοια της οικογένειας πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα να δω πώς είναι και ένα παιδί που να μου μοιάζει. Θες ένα τσαλταμπασάκι δηλαδή? Θέλω να το δω, ναι, έτσι σε... Φίλε, να σου πω κάτι, είναι φοβερό. Στο λέω τώρα εμπειρικά, εντάξει. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή να βλέπεις. Κοίτα, επειδή εγώ μοιάζω πολύ με τον μπαμπά μου, πιστεύω ότι και το παιδί μου θα μοιάζει πολύ με εμένα. Οπότε έχω πολύ περιέργεια να το δω. Άμα κάνεις κορίτσι. Ελπίζω να μην μου μοιάζει. Γιατί να μην σου μοιάζει? Εντάξει. Φιλαράκι, είναι πολύ ωραίο, δηλαδή βλέπεις. Όχι, θέλω και το κορίτσι, βέβαια, εννοείται, εννοείται. Μιλάμε για καψούλα τρελή. Άσε που πιστεύω ότι κορίτσι αν κάνω θα είμαι ακόμα πιο τραλαμένος. Πεθαίνεις. Δηλαδή είναι μια μικρή γυναίκα. Για σένα, για πάρτι. Έχεις παιδιά? Έχω μια κορούλα. Α, ναι. Φίλε, σου λέω μου έχουν κοπεί τα πόδια τώρα. Τι μου λες τώρα? Και είναι και η ίδια όταν σου λέω χαλκομανία. Δηλαδή λες και μου λένε, α, δικό σας είναι. Πόσο χρόνο είναι? 9 μηνών. Α, τέλειο ρε, συναντήθηκε. Φίλε, πρέπει να κάνεις παιδί. Τελείωσε. Πάρ το χαμπάρι, δεν θα τα ξεχάσεις όλα. Καριέρες, ιστορίες, δεν θα σε νοιάζει τίποτα. Καταλαβες. Το παίζουμε υπεράνω τώρα, καταλαβες. Αλλά το παίζουμε υπεράνω. Είναι φοβερή αίσθηση. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω το έχω κατά νου. Άμα δηλαδή είσαι καλά και με την. Πώς είναι το όνομα της κοπέλας σου? Αγοραστή. Αγοραστή. Από πού βγαίνει το αγοραστή? Έτσι είναι, δεν βγαίνει. Το φτιάξανε δηλαδή? Αγοραστή. Ναι. Είναι... Κάτσε ρε παιδιά, το αγοραστή από πού βγαίνει? Μισό λεπτό. Δηλαδή υπάρχει αργαλαστή στο πήλιο. Αλλά δεν έχει σχέση το αργαλαστή με το αγοραστή. Είναι σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχει. Γιορτάζει ή δεν γιορτάζει? Νομίζω γιορτάζει. Μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, ρε Θανάση. Μην κάνεις χαζές ερωτήσεις. Δεν θα γιορτάζει. Έχει γενέθλια, ρε παιδί μου. Γενέθλια, βέβαια. Είχε γεννήθει κάποια στιγμή.